Μεγάλη χαρά για την ομάδα, μεγάλη χαρά για τους παίχτες, για τη διοίκηση, για τους φιλάθλους, πιστεύω και για όλη την πόλη. Πριν από 2 χρόνια είχατε ξανακατακτήσει το πρωτάθλημα, ωστόσο στους αγώνες μπαράς δεν τα καταφέρατε να ανέβετε γάμα εθνική. Σήμερα, επίσης, μετά από 2 χρόνια, πρωταθλητής ο Μέγας Αλέξανδρος Καλλιθέας και νομίζω ότι αυτό το πρωτάθλημα είναι πιο γλυκό από ότι το πρώτο. Ναι, έτσι ακριβώς είναι. Την πρώτη φορά δεν μπορέσαμε στα μπαράς να τα καταφέρουμε. Βέβαια, αυτή τη φορά δεν έχει μπαράς, βγαίνουμε κατευθείαν στη γάμα εθνική. Αυτό μας δίνει περισσότερο χαρά, γιατί δεν θα συνεχίσουμε κάποιους αγώνες προκειμένου να κατακτήσουμε την επόμενη κατηγορία. Αλλά θα προσπαθήσουμε και υποσχόμαστε πάρα πολύ, με πολύ ζήλο, με πολύ προσπάθεια, με πολύ αγάπη, ενωμένοι όπως είμαστε πάντα, για να κάνουμε μια καλή παρουσία στην επόμενη φάση. Ξεκίνησε ο προγραμματισμός, κύριε Νανά, για τη νέα χρονιά που είναι πολύ πιο δύσκολη. Έχει ξεκινήσει εδώ και 1 μήνα. Και στο οργανωτικό επίπεδο και στο παιχτικό επίπεδο πηγαίνουμε καλά. Την Τετάρτη, από ό,τι έχουμε πληροφορηθεί, ξεκινάτε μια συνεργασία, θα την έλεγε κανείς, μια επαφή, καλύτερα να το πω, με όλα τα σωματεία του νομού Καστοριάς στα γραφεία της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων. Ναι, έτσι πρέπει να γίνει. Νομίζω ότι το γεγονός και μόνο ότι η συγκέντρωση θα γίνει στην ΕΠΣ, αυτό δίνει μια σοβαρότητα ιδιαίτερη. Επίσης και το κλίμα θα είναι ιδιαίτερο. Θα ενημερώσουμε όλα τα σωματεία για την προσπάθεια την οποία θα καταβάλουμε, για τον σχεδιασμό τον οποίο έχουμε κατά νου να εφαρμόσουμε, και θα τους ζητήσουμε οπωσδήποτε να συμμετέχουν σε αυτή την προσπάθεια, να καθιερώσουμε μια ομάδα στην κατηγορία, γιατί την έχει ανάγκη ο νόμος, εγώ αυτό πιστεύω. Και βέβαια μια ιστορική ημέρα, η σημερινή. Βεβαίως ιστορική, μετά πρώτη φορά στην ιστορία του, κόπηκε προσπάθειες και άλλων διοικούντων που δεν είναι στη σημερινή διοίκηση. Βέβαια πρέπει όλους αυτούς και κατά καιρούς τους τιμούμε και τους μνημονεύουμε όποτε μας δοθεί ευκαιρία. Είναι ιδιαίτερη χαρά όντως και για την ομάδα και για την περιοχή και για την πόλη, για όλους μας. Για όλο τον νομό, ναι. Πέρα από τη σημερινή γιορτή που στήθηκε και όντως ήταν στα όρια της φιέστας και ίσως κάτι παραπάνω, θα το γλυντήσετε και αργότερα? Βεβαίως, θα ακολουθήσει οπωσδήποτε διασκέδαση, η διοίκηση, οι παίχτες, οι φίλοι όλοι θα μαζευτούμε στο Ζαζά ή Ζάζα πώς λέγεται, δεν ξέρω ακριβώς, και θα γίνει το τρελό γλεντ εκεί. Ευχαριστούμε πολύ. Και εκεί θα σταματήσουν όλα και θα αρχίσει μετά η μεγάλη προσπάθεια για την επόμενη φάση. Θέλω να ευχαριστήσω όλους όσους ήταν κοντά στην προσπάθεια αυτή. Θέλω να υποσχεθώ σε όλους ότι θα βάλουμε τα δυνατά μας και επί τη συνέχεια. Ευχαριστούμε πολύ εσάς ιδιαιτέρως, τους δημοσιογράφους. Προσπαθήσαμε και εμείς να είμαστε συνεπείς όσο γίνεται, να μην δημιουργούμε προβλήματα, να δείξουμε την εικόνα που έτσι πρέπει να είναι οι εικόνες γενικώς των ομάδων και θα μας κρίνει ο κόσμος. Σίγουρα η σημερινή μέρα είναι πολύ σημαντική για την ομάδα της Καλλιθέας. Είναι ιστορική στιγμή, όπως πολύ καλά είπες, Δαμιανέ. Η ομάδα ανεβαίνει για πρώτη φορά στα εθνικά πρωταθλήματα, στην ΓΑΜΑ εθνική κατηγορία. Μια άνοδο την οποία την άξιζε και το έδειξε όλη την φετινή αγωνιστική περίοδο. Και αίτητη η ομάδα συνάμα, έτσι. Ναι, σίγουρα τα στατιστικά στοιχεία που ξέρεις πολύ καλά δείχνουν και την σταθερή πορεία που είχε αυτή η ομάδα. Πρώτη σε γκολ, καλύτερη άμυνα, με σταθερή πορεία είχε 2 ισοπαλίες εκτός έδρας, 1 σε κάθε γύρο. Δείχνουν ότι η ομάδα κράτησε σταθερή πορεία όλο το πρωτάθλημα. Σε μεγάλα διαστήματα έπαιξε πολύ καλό ποδόσφαιρο και άξιζε τη βαθμολογική θέση που είχε από την πρώτη μέχρι την τελευταία αγωνιστική. Λίγο πριν, ο πρόεδρος, ο κ. Νανάς, μας είπε ότι αυτή η δεύτερη κατάκτηση του πρωταθλήματος από πλευράς Καλλιθέας είναι πιο γλυκιά από την πρώτη προ 2 χρόνων. Ναι, σίγουρα. Η ομάδα της Καλλιθέας εδώ και 3 χρόνια κάνει προσπάθεια και δείχνει στοιχεία για το αεροτεχνικό της Καστοριάς αναβάθμισης κάθε χρονιά. Δεν είχαν τύχει τα παιδιά πριν 3 χρόνια που ήταν και τα μπαράς να ανεβούν κατηγορία, να ολοκληρωθεί η προσπάθειά τους. Φέτος καταφέραμε ξανά, πήραμε το πρωτάθλημα. Είμαστε ευνοημένοι από το δεν υπάρχουν τα μπαράς για να ανεβούμε στην κατηγορία και η ομάδα από εδώ και πέρα θα ετοιμαστεί ανάλογα για την επόμενη κατηγορία. Κύριε Φόλ, τις πληροφορίες λένε ότι θα γευτείτε αυτή τη μεγάλη χαρά.
Ναι, ήδη έχουμε μιλήσει με την διοίκηση. Βέβαια, περισσότερα θα πούμε τις επόμενες μέρες. Εκείνο που θέλουμε τώρα είναι να πανηγυρίσουμε την άνοδό μας. Αξίζει ηθικά για την προσπάθεια των παιδιών και τις επόμενες μέρες θα συζητήσουμε για την οργάνωση που χρειάζεται οπωσδήποτε η ομάδα στην επόμενη κατηγορία. Ο Θόδωρος Πόλτης έχει κάποια ευχαριστώ για κάποιους. Ευχαριστώ πρώτα απ' όλα με τους ανθρώπους που συνεργαζόμασταν εδώ και 2 χρόνια, γιατί τα περισσότερα παιδιά ήταν και πέρυσι στην ομάδα. Τους ευχαριστώ πάρα πολύ μέσα από την καρδιά μου για την προσπάθεια που κάναμε, για τον αγώνα που κάναμε και τα 2 αυτά χρόνια. Με δύσκολες συνθήκες καταφέραμε να ολοκληρώσουμε το όνειρο, το στόχο που είχαμε. Τους τόνιζα και πέρυσι και φέτος ότι για να κάνεις πρωταθλητισμό, έστω και στο αεραστεχνικό όπως ήμασταν εμείς, χρειάζεται έλεγχο συναισθημάτων, σταθερότητα, και αυτό είχαμε καθ' όλη την διάρκεια. Και ένα άλλο ακόμα σημαντικό στοιχείο που φαίνεται και από το ήθος της ομάδος, δεν είχαμε κάρτες, δεν είχαμε διαπληκτισμούς, είναι ότι κρατήσαμε χαμηλούς τόνους. Και αυτό το ξέρετε πολύ καλά κι εσείς, και εντός και εκτός γηπέδων. Έτσι, και καταφέραμε, πιστεύω, πολύ περισσότερα πράγματα με αυτό για να φτάσουμε στο σημείο που είμαστε σήμερα. Δύσκολο το φετινό πρωτάθλημα, κύριε Βόλτση. Δεν μπορώ να πω ότι είχε την δυσκολία που είχε πέρυσι το πρωτάθλημα με την ομάδα της Καστοριάς, η οποία είχε αθλητές και παίκτες υψηλής ποιότητας σίγουρα, και άλλων κατηγοριών μπορώ να πω, και φάνηκε αυτό. Φέτος, εκτός από την ομάδα της Πολυκάρπης, η οποία ήταν ανταγωνιστική για μεγάλο χρονικό διάστημα, πιστεύω ότι όλα τα άλλα παιχνίδια ήμασταν κυρίαρχοι και τα πήραμε όπως θέλαμε για να φτάσουμε στην πορεία που είμαστε σήμερα. Ευτυχώς καταφέραμε. Μεγάλη προσπάθεια από την αρχή. Και δόξα τω Θεώ, οι κόποι μας ανταμείφθηκαν. Ανταμείφθηκαν, βέβαια, και μάλιστα ήττη η ομάδα σου. 2 ισοπαλίες όλες και όλες. Αίτητη με 2 ισοπαλίες. Το ζήτημα είναι η ομάδα σε κάθε παιχνίδι ήξερε τι ζητούσε. Κυνηγούσε το στόχο της που ήταν η νίκη. Άλλες φορές τα κατάφερε, άλλες όχι. Είμαστε χαρούμενοι που είμαστε εδώ. Και τώρα να κοιτάξουμε για παραπάνω τι μπορεί να γίνει. Το πρωτάθλημα θεωρείς ότι ήταν ανταγωνιστικό? Ήταν ανταγωνιστικό γιατί και οι ομάδες Πολυκάρπης, οι ομάδες Μεσοταμίας είχαν σταθερές ομάδες. Παναργιακός, ανεβασμένος μετά τα Χριστούγεννα και με τις προσθήκες που έκανε στη μεταγραφική περίοδο του Ιανουαρίου, θεωρώ πως όλες είχαν άλλοι λιγότερο, άλλοι περισσότερο ίσες πιθανότητες για να κερδίσουν τον τίτλο. Απλά ήμασταν σταθεροί από την αρχή, μπήκαμε μπροστά και καταφέραμε και κρατήσαμε την πρώτη θέση μέχρι το τέλος. Σε τι υπερθέτηση πιστεύεις καλύτερα? Θεωρώ ότι πάνω κάτω ήμασταν η ίδια ομάδα με πέρσι. Η συνοχή μας ήταν καλύτερη σε σχέση με τις άλλες ομάδες και αυτό ήταν ένα σύν που στο τέλος μας δικαίωσε. Ο Μέγας Αλέξανδρος Καλυθέας, πριν ακόμα στεφθεί πρωταθλητής και επίσημα σήμερα, προχώρησε σε ανανεώσεις συνεργασιών, μεταξύ αυτών και τη δική σου. Αυτό δείχνει ότι τα παιδιά στη διοίκηση έχουν κάποιες σκέψεις, θέλουν η ομάδα να είναι κάπως, και καλό είναι όποια παιδιά θέλουν να κρατήσουν ή ακόμα και να πάρουν, να τα όσο πιο γρήγορα θεωρώ ότι είναι καλύτερα. Για να μπορέσει ο προπονητής να δουλέψει από την αρχή μαζί της. Και δεν θέλω να πούμε ότι εσύ, Αντώνη, διαθέτεις την εμπειρία από ανώτερες κατηγορίες, μιας και στο παρελθόν έχεις αγωνιστεί. Και αυτό είναι ένα σύν, βέβαια, και για την Καλυθέα αλλά και για σένα. Και στη Β' Εθνική. Ναι, αυτό ακριβώς. Κάθε χρονιά νομίζω είναι διαφορετική, είναι καινούργια. Ναι, μεν ήμουνα με την Καστοριά στη Β' Εθνική, σε καλές αγωνιστικές περιόδους της Καστοριάς, άλλο επίπεδο εκεί, με άλλους συμπαίκτες. Τώρα είναι διαφορετικά τα πράγματα. Η ομάδα της Καλυθέας είναι η πρώτη φορά που θα βγει εκτός νομού να αγωνιστεί. Καλώς ή κακώς είναι άπειρη, αλλά θα προσπαθήσουμε για το καλύτερο. Η ψυχή του Αντώνη του Σίσκου το λέει. Η σάρκα του όμως. Θα δούμε. Είναι γεγονός ότι είμαστε αρκετών Μαΐων πλέον. Θα προσπαθήσουμε για το καλύτερο. Θα μιλήσουμε και με τον προπονητή. Πώς να τα καταφέρουμε κάπως. Η εμπειρία όμως μιλάει. Η εμπειρία είναι εμπειρία, αλλά όπως είπες και εσύ, μπορεί το πνεύμα να είναι να θέλει. Η σάρκα είναι το ζήτημα, τι γίνεται. Νομίζω ο μεγάλος μας στόχος από την αρχή της σεζόν, εξ αρχής μόνο αυτό υπήρχε. Έτσι, διοικητικά, προπονητικά, παικτικά, το μόνο που υπήρχε εξ αρχής στο μυαλό όλων μας ήταν το πρωτάθλημα. Ήταν ο μεγάλος στόχος. Το καταφέραμε με το αίτητο.
Και θεωρώ δίκαια, δικαιότατα. Και βέβαια στατιστικά η ομάδα σου δεν τελειώνει μόνο αίτητη, έχοντας μόνο δύο σοπαλίες, αλλά έχει την καλύτερη επίθεση, την καλύτερη άμυνα. Αν θέλουμε να το αποδώσουμε αυτό και να πούμε το μυστικό της επιτυχίας, ποιο ήταν? Νομίζω ότι καθ' όλη τη σεζόν ήμασταν πραγματικά μια γροθιά, οικογένεια. Δεν υπήρξε σε κανένα σημείο του πρωταθλήματος ο παραμικρός στριγμός μες στην ομάδα. Βάλαμε όλοι και παίχτες και προπονητές την ομάδα πάνω απ' όλα και νομίζω ότι τα αποτελέσματα απέδειξαν ότι όντως ήμασταν μια γροθιά από την αρχή της σεζόν. Mm-hmm. Δύσκολο το φετινό πρωτάθλημα? Δύσκολο, ναι. Σίγουρα τίποτα δεν είναι εύκολο. Υπήρχαν ομάδες, κατά κύριο λόγο και ο Ηράκλης Πολυκάρπης, ο οποίος καθ' όλη τη χρονιά ήταν από πίσω μας και διεκδικούσε και αυτός επίσης όριστο πρωτάθλημα. Έπρεπε να υπερβάλλουμε αυτό. Νομίζω το κάναμε. Και ήμασταν αυτοί εμείς στο τέλος που πανηγυρίσαμε τον τίτλο. Πάνε σήμερα πανηγυρίζουμε, αλλά από αύριο θα ξεκινήσει ο προγραμματισμός σου για την επόμενη χρονιά που είναι πολύ πιο δύσκολη. Πριν όμως πάμε στην χρονιά και για το τι θα περιμένει ο κόσμος, να αναφέρουμε ότι είσαι ένας από τους παίκτες που έχει ανανεώσει όπως και ο Αντώνης ο Σίσκος. Φυσικά και ο προπονητής της ομάδας, ο Δόντρος Βόλτης, θα παραμείνει στην ομάδα. Νομίζω το θέλαμε και οι δύο. Και από τη στιγμή που και αυτοί ήταν ικανοποιημένοι προς το πρόσωπό μου και εγώ. Με τη διοίκηση κατά κύριο λόγο και φυσικά με το σύλλογο ήμουν απόλυτα ικανοποιημένο. Νομίζω ότι ήταν το φυσικό επακόλουθο. Τρίτη εθνική κατηγορία. Ο κόσμος της Καλυθέας διψούσε για άνοδο της ομάδος τα τελευταία χρόνια. Τι θα περιμένει πλέον τώρα? Σίγουρα θα πρέπει θα περιμένει πολλά περισσότερα από εμάς. Σίγουρα πρωτόγνωρη εμπειρία για το σύλλογο. Αλλά αυτό νομίζω ότι γεμίζει και τις μπαταρίες αυτού του συλλόγου. Η δίψα δηλαδή που είχε για να ζήσει στιγμές σαν κι αυτή. Οπότε νομίζω ότι θα πρέπει να περιμένει μόνο καλά. Τα τελευταία χρόνια οι επιτυχίες με την ομάδα της Καλυθέας είναι αρκετές. Είναι το δεύτερο πρωτάθλημα στα τρία τελευταία χρόνια που κατακτούμε. Με μεγάλη προσπάθεια, δίκαια. Και αυτό πιστώνεται σε όλους μας, στον προπονητή, στη διοίκηση, που όλοι είχαν το δικό τους μερίδιο για τις επιτυχίες αυτές. Φέτος ήταν μια δύσκολη χρονιά. Μόνο τις τελευταίες δύο αγωνιστικές χαλαρώσαμε. Όλα τα άλλα τα παιχνίδια ήταν με την πίεση ότι πρέπει να κερδίσεις. Αυτό βάραινε τα πόδια των ποδοσφαιριστών, αλλά ανταπεξήλθαμε. Αυτό είναι προς τιμή μας. Συγχαρητήρια σε όλους, ειδικά στους συμπαίκτες μου και στον προπονητή και στη διοίκηση για την επιτυχία. Τι υπερήχε στη δική σου την ομάδα, μιας και λες ήταν πολύ δύσκολο το πρωτάθλημα και χρόνια? Θεωρώ ότι υπερήχαμε και σε ταλέντο και σε εμπειρία και θέλει και τύχη σε πολλά παιχνίδια για να πάρεις το επιθυμητικό αποτέλεσμα. Και πρέπει να είσαι καλός και τυχερός. Η χρονιά βέβαια τελείωσε. Λίγο πριν μιλήσαμε με συμπαίκτες αλλά και με τον προπονητή σου, οι οποίοι ανανέωσαν. Ο Μίμης Παπαδόπουλος θα συνεχίσει, θα γευτεί αυτή τη μεγάλη χαρά? Εντάξει, ο Μίμης Παπαδόπουλος είναι προς τη δύση της καριέρας του. Το τι θα γίνει τον επόμενο χρόνο θα το δούμε. Θα το συζητήσουμε μέσα στη βδομάδα με τη διοίκηση και υπάρχει διάθεση. Μεγάλη χρονιά, δύσκολη για όλους. Προσωπικά για μένα ήταν δύσκολη χρονιά. Ήμουν εκτός πόλης, πηγαίνω ερχόμουν. Δόξα τω Θεώ, τα καταφέραμε. Ο στόχος ήταν αυτός στην αρχή της χρονιάς. Όπως είπαν οι συμπαίκτες μου πριν, δεύτερο πρωτάθλημα σε τρία χρόνια. Η προσπάθεια που κάνει η διοίκηση όλη είναι τεράστια. Είμαστε χαρούμενοι. Ανταπεξήλθαμε. Δικαιώσαμε τους εαυτούς μας, τις προσπάθειές μας, τον κόπο μας. Πρώτη φορά στη ΓΑΜΑ Εθνική Ομάδα. Φυσικά τεράστια επιτυχία, μεγάλη χαρά. Και θα πάμε για το καλύτερο. Ένα όνειρο που γίνεται πραγματικότητα για όλους τους ανθρώπους που διψούσαν στην Καλυθέα πραγματικά τα τελευταία χρόνια. Η προσπάθεια που γίνεται είναι τεράστια. Είμαι στην ομάδα από πρόπερση που πήραμε και το πρωτάθλημα. Είναι μεγάλη, πολύ μεγάλη προσπάθεια. Τρέχουν πρωί-βράδυ όλοι τους. Αξίζουν συγχαρητήρια όλοι. Η διοίκηση, οι συμπαίχτες μου, ο προπονητής μας. Θα καταφέραμε όλοι μαζί και τώρα θα το χαρούμε. Αυτό σημαίνει ότι όλη αυτή η προετοιμασία που γίνεται και έχει γίνει μάλλον θα έχει και συνέχεια σε ένα πρωτάθλημα πολύ πιο δύσκολο, τρίτη εθνική κατηγορία. Ναι. Πιστεύουμε ότι θα γευτεί στην χαρά της ομάδας σου. Ναι, εννοείται. Στην τρίτη εθνική κατηγορία, τι θα περιμένει ο κόσμος? Ναι. Θα προσπαθήσουμε για το καλύτερο δυνατό. Εντάξει, έχουμε το καλοκαίρι μπροστά μας, θα προετοιμαστούμε και βλέπουμε του χρόνου.